Εμείς πάμε σε μονικές καινοτομίες, υπάρχει έρευνα και στη χώρα μας. Υπάρχει ένα έξυπνο σύστημα το οποίο ανέπτυξαν επιστήμονες από τα Ιωάννινα, από το Πανεπιστήμιο εκεί. Ανιχνεύει τα συμπτώματα ασθενών με Πάρκινσον και μπορεί να βοηθήσει να τους παρακολουθούν αυτούς τους ασθενείς και με τη βοήθεια της τηλεϊατρικής. Περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει η Αλεξία Καλαϊτζή, την τρέχουμε στο στούντιο. Σας άκουγα, είπατε για βιολογία, για φυσική, τώρα θα πούμε για βιοτεχνολογία. Πώς λοιπόν η τεχνολογία εχμής μπορεί να βοηθήσει ασθενείς που πάσχουν από ασθένειες νευροεκφυλιστικές όπως το Πάρκινσον και η άνοια. Ας δούμε την περίπτωση του Πάρκινσον στο πρώτο βίντεο. Η νόσος του Πάρκινσον αποτελεί μια προοδευτική νευροεκφυλιστική διαταραχή. Έχει πάρει το όνομά της από τον Βρετανό γιατρό James Parkinson, ο οποίος περιέγραψε πρώτη φορά τα συμπτώματά της το 1817. Σήμερα, η νόσος έχει πάρει μεγάλες διαστάσεις, ειδικά στον αναπτυγμένο κόσμο. Περίπου 10 εκατομμύρια άνθρωποι πάσχουν από την νόσο Πάρκινσον παγκοσμίως. Αριθμός που αντιστοιχεί σε ποσοστό περίπου 1% του πληθυσμού. Παρότι η νόσος εμφανίζεται συνήθως σε ηλικίες μεγαλύτερες των 60 ετών, ένα στους 10 ασθενείς είναι κάτω των 50 ετών. Σύμφωνα με την τελευταία μεγάλη έρευνα Global Burden of Disease Study για την Πάρκινσον, από το 1990 έως το 2016, ο αριθμός των ασθενών αυξήθηκε 2,4 φορές, ενώ οι επιστήμονες εκτιμούν πως το 2040 ο αριθμός των ασθενών με Πάρκινσον θα φτάσει τα 13 εκατομμύρια. Το PDMonitor είναι ένα καινοτόμο σύστημα που χάρη στη χρήση αλγορίθμων ανιχνεύει τα συμπτώματα της Πάρκινσον. Αποτελείται από 5 ελαφριές συσκευές, τις οποίες ο ασθενής φοράει σε διαφορετικά σημεία του σώματός του. Τα δεδομένα που λαμβάνουν οι συσκευές μεταφράζονται από το καινοτόμο σύστημα, έτσι ώστε να ανιχνεύουν τα συμπτώματα και την έντασή τους. Παράλληλα, στο σύστημα ο ασθενής μπορεί να εισάγει δεδομένα για τη φαρμακευτική αγωγή που ακολουθεί, αλλά και τις καθημερινές του δραστηριότητες. Όλα τα δεδομένα που συγκεντρώνονται εμφανίζονται μέσω εφαρμογής σε υπολογιστή, αλλά και σε κινητό. Έχοντας πρόσβαση σε αυτά, ο γιατρός μπορεί να παρακολουθεί τα συμπτώματα και την κατάσταση του ασθενούς και να μεταβάλει ανάλογα την προτινόμενη θεραπεία ακόμα και εξ αποστάσεως. Θα συζητήσουμε όλα αυτά τα θέματα με τον καθηγητή βιοιατρικής τεχνολογίας στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, τον κύριο Δημήτρη Φωτιάδη. Τον έχουμε μαζί μας, τον βλέπουμε στο οθόνος μας. Καλησπέρα από τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλους σας. Είδαμε το βίντεο της Αλεξίας Καλαϊτζή. Αυτό το monitor που είδαμε στο βίντεο, πώς μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς που έχουν τη συγκεκριμένη ασθένεια? Αυτό είναι μια ιατρική συσκευή, η οποία όπως αναφέρεται παράγεται στην Ελλάδα, παράγεται στα Γιάννενα. Είναι μια ελληνική τεχνολογία, η οποία στην αρχή της χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και φυσικά σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα προϊόν, το οποίο είναι προϊόν ιατρικής τεχνολογίας, που έχει άδεια C-marking και επιτρέπεται να κυκλοφορεί στην αγορά. Ο ασθενής το φοράει 2-5 μέρες το μήνα και με βάση αυτό παρακολουθούνται τα συμπτώματα. Τα συμπτώματα αυτά, τα οποία βρίσκονται αυτόματα με αλγορίθμους μηχανικής μάθησης, μεταφέρονται στο γιατρό. Ο γιατρός το παρακολουθεί, μπορεί να συγκρίνει τα προηγούμενα συμπτώματα του προηγούμενου μήνα, μπορεί να παίρνει πληροφορίες από τον ασθενή που αφορούν τα φάρμακα τα οποία παίρνει και τη διατροφή του. Το σύστημα αυτόματα τα συνθέτει, του υποδεικνύει αν σε κάποιον ασθενή χρειάζεται αλλαγή της φαρμακευτικής του αγωγής ή όχι, ή αν κάποιος είναι σταθερός, και ο γιατρός επιλέγει τη νέα φαρμακευτική αγωγή, η οποία πλέον θα του ελαττώσει τα συμπτώματα και έτσι θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής του. Βεβαίως αυτό καταλαβαίνετε ότι έχει μεγάλες επιπτώσεις και στα οικονομικά της υγείας, διότι με αυτόν τον τρόπο ένας γιατρός μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα πολλούς ασθενείς και από την άλλη μεριά, βελτιώνοντας τα συμπτώματα των ασθενών, έχουμε λιγότερα φάρμακα, καλύτερη παρουσία των ασθενών στην εργασία, μεγαλύτερη προσφορά στην κοινωνία, καλύτερη παρουσία στην οικογένεια, έτσι με αυτόν τον τρόπο γλιτώνουμε και πολλά οικονομικά. Επομένως, είναι δύο οι στόχοι, η ποιότητα της ζωής των ασθενών και το δεύτερο, τα οικονομικά της υγείας.